Υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες, κάποιοι εργαζόμενοι και αναφέρομαι στους διανομείς, οι οποίοι πραγματικά βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και θα πρέπει να σταθούμε δίπλα τους και να δείξουμε κατανόηση. Να δείξουμε κατανόηση. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Εμμανουηλίδη, τον πρόεδρο του Σωματείου Διανομέων Χανίων, προκειμένου να αναφερθούμε στις ενστάσεις, στους φόβους, αλλά και σε κάποια αιτήματα τα οποία έχουν διατυπώσει για αυτές τις μέρες του χιονιά, οι επαγγελματίες διανομής. Την καλησπέρα μας, κύριε Εμμανουηλίδη. Καλησπέρα και σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη για αυτές τις μέρες. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε. Γενικά τα delivery έχουν μειωθεί τα τελευταία 2-24 ώρα από την αίσθηση που έχετε. Κοιτάξτε, δεν μας έχει έρθει κάποια εικόνα. Πάντως τα καταστήματα, η πλειονότητα των καταστημάτων και οι πλατφόρμες είναι ανοιχτές. Είναι ανοιχτές. Από προηγούμενη εμπειρία μας, ο κόσμος δεν σταματάει να παραγγέλνει όταν γνωρίζει ότι λειτουργούν τα καταστήματα και οι πλατφόρμες. Τι πρέπει γενικότερα να προσέξουμε, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνετε και αν δεν κάνω λάθος, ο κλάδος σας έχει διατυπώσει και κάποια αιτήματα. Ναι, αυτό που εμείς καταρχήν δεν απευθυνόμαστε στον κόσμο, να το πούμε αν θα παραγγείλει ή όχι αυτές τις μέρες. Έτσι. Ναι. Εμείς ζητάμε να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα επιτρέψει σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, είτε χιονιά είτε καύσωνα, να γίνεται η διανομή, να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα το ορίζει αυτό το πράγμα και όχι αυτό που γίνεται τώρα να είναι στη διάθεση του κάθε εργοδότη, να πει αν εγώ θα κλείσω τη διανομή ή όχι. Δηλαδή, το μπαλάκι στην πολιτεία, προχωρήστε στη θέσπιση ενός νομικού καθεστώτος, νομικού πλαισίου, που πραγματικά θα προστατεύει τη σωματική μας ακεραιότητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Γιατί, να σας πω κάτι, δεν ξέρετε πολύ καλά, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά μάλλον, ότι σε έναν εργασιακό χώρο αυτός που έχει το πάνω χέρι δεν είναι σίγουρα ο εργαζόμενος. Όταν λοιπόν θα δοθεί εντολή να δουλέψει, ακόμα και να θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του ο διανομέας, ίσως να αναγκαστεί. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει ένας διανομέας και στον αφεντικό του, όσο του να μπει πραγματικά ένα πλαίσιο. Και κάτι άλλο το οποίο είναι προβληματικό στην προκειμένη περίπτωση, είναι αυτό το καινούριο μοντέλο εργασίας που υπάρχει με τις πλατφόρμες, όπου οι συνάδελφοι που εργάζονται σε αυτές τις πλατφόρμες έχουν κάποια έξοδα τα οποία τρέχουν. Δουλεύουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι το κόλπο που έχουν βρει οι εταιρείες ώστε να γλιτώσουν από τα πάντα και να τα πληρώνουν όλα διανομέα. Και σκέφτονται ότι αν αυτοί χάσουν 2-3 μεροκάματα, τα έξοδα που τρέχουν δεν θα τους τα πληρώσει κανείς. Και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων πολλές φορές να βγουν στον δρόμο με αυτές τις συνθήκες. Εμείς ζητάμε λοιπόν ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας που έχουν οι συνάδελφοι να απαγορευτεί να υπάρξει πρόβλεψη για αυτές τις καιρικές συνθήκες. Φαντάζομαι είναι ένα διαχρονικό αίτημα. Δεν βιώνουμε φέτος αυτά τα ακραία φαινόμενα. Βιώσαμε και πέρυσι και το 22 και το 21 και το 20. Την πόρτα των συναρμόδιων υπουργείων και της κυβέρνησης την έχετε χτυπήσει αρκετές φορές. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει εξέλιξη. Ναι, αυτό γίνεται κατ' επανάληψη και από το δικό μας σωματείο και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, τα σωματεία επισητισμού που υπάρχουν εκεί και είναι και μάλιστα αρκετά ενεργά. Να σας πω ένα παράδειγμα ότι πέρσι, 25 του Γενάρη, αν θυμάστε, είχαμε μια μεγαλύτερη κακοκαιρία από την τωρινή και είχε έρθει ένα ΦΕΚ από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο απαγόρευε τη διανομή για 3 μέρες. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, ενώ υπήρχε εντολή να σταματήσει τη διανομή, υπήρχε απαγόρευση από το κράτος, τα καταστήματα δουλεύανε. Έτσι. Μάλιστα. Μία πλατφόρμα από τις δύο ήταν ανοιχτή. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε δει ότι ό,τι νόμοι και να βγουν, ό,τι και να θεσπιστεί, δεν μπορεί να γίνει αν εμείς οι ίδιοι δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Να οργανωθούμε στα σωματεία μας έτσι ώστε να μην νιώθει κάποιος μόνος απέναντι στον εργοδότη. Μάλιστα. Έχετε δίκιο, κύριε Εμμανουηλίδη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη χωρίς το παραμικρό τροχαίο συμβάν
στους δρόμους της Κρήτης με πρωταγωνιστή διανομέα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.